Η συγκυβέρνηση της υποταγής και της υποτέλειας έπεσε. Πλέον είναι η ώρα του αγώνα, η ώρα της ανατροπής, για της ανατροπής των πολιτικών των μνημονίων, της ανατροπής και της διεκδίκησης αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Θα προσπαθήσουν με πολλά μέσα να πείσουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε. Θεωρώ ότι οι πολίτες πλέον θα έχουν μπροστά τους τις επιλογές και μπροστά σε αυτές τις επιλογές θα στοιχηθούν πίσω από αυτές τις επιλογές. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα μόνο να ανεβάσει τα ποσοστά του μπορεί και είμαστε, όπως γνωρίζετε από τις δημοσκοπήσεις, πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι θα την καταφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, ανεξάρτητα από το αν θα καταφέρουμε την αυτοδυναμία ή όχι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα στηριχθεί μόνο στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα στηριχθεί σε ευρύτερες δυνάμεις οι οποίες θέλουν να σταματήσουν αυτές οι πολιτικές της καταστροφής και της διάλυσης της ελληνικής οικονομίας, της καταστροφής του κοινωνικού ιστού της χώρας. Το ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου ετοιμάζεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί από την Κεντρική Επιτροπή όπως και τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια. Θα συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν αποδείξει με τους κοινωνικούς αγώνες ότι βρεθήκανε απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Θα συμμετέχουν άτομα τα οποία όλο αυτό το χρονικό διάστημα της λέλαπας στηρίξανε τους αγώνες των εργαζομένων και των ανέργων για την ανατροπή της κυβέρνησης.